Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο πρεσβευτής του Ινσκέτους Ασφαλούς Εδικτύου, ο πολύ γνωστός ηθοποιός και εξαιρετικός μας φίλος, ο Μάριος Αθανασίου. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκεται μαζί μας και θα συμμετάσχει στο κουβέντα που θα κάνουμε με το πάνελ νέων. Τα παιδιά εικόνα από τα αριστερά είναι το πάνελ νέων του Ινσκέτους Ασφαλούς Εδικτύου. Είναι ένας φορέας ο οποίος έχει να κάνει με 32 πανελλήνων σε όλη την Ευρώπη και σκοπός τους είναι να ενημερώνουν εμάς τους μεγαλύτερους να κάνουν πράγματα σε σχέση με το ασφαλές δίκτυο. Ο Μάριος θα απαντήσει και σε ερωτήσεις των παιδιών, του πανελλήνων που θα πούν και σίγουρα θα ήθελε έτσι μια εισαγωγή να μας πει δύο πραγματάκια για ποιο λόγο είναι μαζί μας και πώς βλέπει το θέμα αυτό και ως παπάς, αλλά και ως καλλιτέχνης. Λοιπόν, καλημέρα σας. Θέλω να σας πω ότι έχω ιδιαίτερο άγχος, γιατί είστε το πιο ενδιαφέρον κοινό που θα μπορούσα να μιλήσω. Είναι κάτι που το περίμενα πάρα πολύ καιρό. Όταν μου έγινε αυτή η πρόταση, δεν το σκέφτηκα ούτε δευτερόλεπτο. Νομίζω ότι τα θέματα που αφορούν τους νέους, που αφορούν τα παιδιά, είναι η προτεραιότητά μας στην κοινωνία. Είναι η προτεραιότητά μας σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, σε οποιοδήποτε κομμάτι και αν βρισκόμαστε, είτε αυτό λέγεται τέχνη, πολιτική, δημοσιογραφία, δεν ξέρω, ό,τι και να κάνει ο καθένας. Το πρώτο πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας είναι τα παιδιά μας. Επειδή προφανώς όλοι οι περισσότεροι είμαστε γονείς, δεν μιλάμε τα παιδιά, δεν μιλάμε για μας, καταλαβαίνουμε ότι η έλλειψη χρόνου που έχουμε λόγω της εργασίας μας, που μας αυτό κάνει μια μεγάλη, έχει μια έλλειψη στο μεγάλωμα των παιδιών και στο πώς θα θέλαμε πραγματικά να είμαστε σαν γονείς, και το λέω πρώτα ως προσωπική εμπειρία, μου δημιουργεί και ένα πάντα μεγάλο άγχος για το τι κάνει το παιδί μου όταν εγώ δεν είμαι εκεί. Οπότε όλο αυτό που κάνετε και οργανώνετε εσείς ως φορέας και όσοι ασχολούνται με το διαδίκτυο, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί τώρα να φαίνεται έτσι ότι είναι ένα θέμα που πρέπει κάπως να ασχοληθούμε και να το κοιτάξουμε και να είμαστε όλο και περισσότεροι που ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Σε κάποια χρόνια θα δείτε ότι θα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της κοινωνίας. Τα παιδιά απομονώνονται πάρα πολύ, ασχολούνται όλο και περισσότερο μόνο με αυτό, ούτε καν με τον εαυτό τους τον ίδιο. Και δυστυχώς δεν ξέρουν τι χάνουν, δεν ξέρουν τους κινδύνους και δεν ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι πώς να το μεταδώσουμε αυτό. Οπότε αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη ουσιαστική ωραία συζήτηση που μπορεί να κάνετε με τα παιδιά. Θα ήθελα από κάτω να είναι χιλιάδες άνθρωποι και να γίνεται αυτό συνέχεια. Είναι μεγάλη χαρά που είμαι εδώ μαζί σας. Αυτό θέλω να σας πω όλα αυτά πολλά που λέω. Περιμένω πώς και πώς με αγωνία τις ερωτήσεις των παιδιών. Θέλω να συνεχίσετε αυτό το πράγμα να το κάνετε συνέχεια σπίτι σας, στις παρέες σας. Πριν βγούμε στα αποτρεπτικά μη και όχι, απλά θέλω να σας πω ότι όσο ωραίο και αν είναι το διαδίκτυο και το ίντερνετ και όλα αυτά, δεν συγκρίνεται τίποτα με την προσωπική επαφή και τις ανθρώπινες σχέσεις που είναι το μόνο που θα κρατήσετε στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Μάρη, πάρα πολύ. Εγώ ένα πράγμα κρατάω από το Μάριο είναι ότι αμέσως δέχτηκε την πρότασή μας και αυτό μας κάνει μεγάλη τιμή και υποχρέωση και καθήκον αυτό που ξεκινάμε να το κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο και σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, μιας και το ΣΕΦΕΡ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πάνελ νέων, στα αγαπημένα μας παιδιά. Απλά ήθελα να πω ότι σας θαυμάζω πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ως πατέρας, όπως είπατε, ποιοι είναι μερικοί κανόνες που έχετε βάλει στα παιδιά σας για το διαδίκτυο?
ποιοι είναι οι κανόνες που σπάνε τα παιδιά μου για το διαλύτερο της ζωής μου, κομμάτι. Προσπαθώ να περιορίσω όσο μπορώ τον χρόνο και να έχω όσο μεγαλύτερη επίβλεψη γίνεται, να είμαι δηλαδή όσο κοντά μπορώ στα παιδιά για να παρακολουθώ τι βλέπω. Συσταγωγικά έτσι, με έναν τρόπο όσο μου αφήνουν και τα παιδιά. Αλλά δεν είναι πάντα ασφαλές, δεν είναι πάντα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μου ξεφεύγει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι. Παλιότερα, οι πιο πολλοί χρησιμοποιούσαν την τηλεόραση. Τώρα με το διαδίκτυο ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει στον χρόνο που θέλει αυτός. Πόσο σε έχει επηρεάσει σαν ηθοποιός? Λοιπόν, η ερώτησή σου είναι πάρα πολύ καλή και δεν έχω και τον χρόνο τώρα να την αναλύσουμε τόσο πολύ. Απλά θέλω να πω στα παιδιά που προφανώς και αυτή την ώρα που μιλάμε μπορεί να είναι στα κινητά τους μέσα στο ίντερνετ. Δηλαδή και εδώ οι θεατές μας μπορούν να το κάνουν αυτό. Θέλω να σου πω ότι το κινητό ξεκίνησε κάποια στιγμή και ήθελα να το πω αυτό γιατί μπορεί τα περισσότερα παιδιά μου το ξέρουν. Εγώ είμαι αυτή τη γενιά. Εγώ είμαι στη γενιά που δεν έχει κινητό. Όταν μας το είχαν υπόψη μας, είχαν πει ότι πάτε κάτι γιατί μπορεί να είστε κάπου και να μην έχετε τρόπο να επικοινωνήσετε. Οπότε έχετε το κινητό για να μιλάτε. Έτσι ήρθε στη γενιά μας. Αυτός ήταν ο τρόπος. Και λέω, εμείς θα έχουμε ένα κινητό μαζί μας. Άμα χρειαστεί κάτι από τη μάνα μου, παιδί μου. Αυτό λοιπόν, αυτή η συσκευή κατέληξε αυτή τη στιγμή να είναι όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα που βλέπεις το κινητό στο χέρι να κάνουν αυτό, να παίρνουν ό,τι ειδήσεις τους έρχονται. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο για εσάς, είναι και για εμάς, είμαστε μεγαλύτεροι. Όπως αποβλακώνει τους νέους, αποβλακώνει και τους μεγάλους. Αυτό είναι δεδομένο. Παίρνουμε ό,τι πληροφορία μας δίνονται, βλέπουμε ό,τι εικόνα μας δίνονται. Δεν υπάρχει κανένα σέβασμο σε τίποτα. Έχει αλλάξει και το αντικείμενο της δουλειάς. Αλλά δεν στέκομαι μόνο σε αυτό, γιατί η τηλεόραση θα εξελιχθεί, θα γίνει ίντερνετ, μετά θα γίνει κάτι άλλο. Έτσι είναι η εξέλιξη, έτσι περνάνε τα χρόνια δηλαδή και πάμε μπροστά. Θα πείσω ότι σε μερικά χρόνια, για να απαντήσω και στην ερώτησή σου, η τηλεόραση δεν θα είναι όπως την ξέρεις. Δεν θα κάθεις να βλέπεις ένα πρόγραμμα 9 με 10, αλλά θα το έχεις στο κινητό σου, θα βλέπεις ένα σύριαλ ας πούμε, που θα έχει πολύ μικρότερη διάρκεια, γιατί δεν θα αντέχει να δεις πάνω από 10 λεπτά εικόνα, θα βαριέσαι. Θα τα κάνουν πολύ μικρά και θα είσαι στο μετρό και θα βλέπεις ένα σειρίαλ το όποιο είναι στο μητάρι της μέλης. Κάπως έτσι θα γίνει. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε διατελέσει ποτέ θύμα των fake news ή αν νιώθετε αυτό το φαινόμενο να απειλεί κάπως την καριέρα σας. Κοίτα να δεις. Λόγω της δουλειάς, παρότι εσείς νομίζετε ότι εμείς είμαστε δημοφιλείς, ας πούμε, δηλαδή είμαστε τηλεόραση και κάνουμε αυτή τη δουλειά, δηλαδή, το θεωρώ ότι θα μπορούσα να είμαι υδραυλικός, ο βράχος, τραπεζικός πάλι, οτιδήποτε. Αυτή η δουλειά έχει την προβολή. Πολλές φορές, λοιπόν, μπορεί site ή δημοσιογράφοι ή οτιδήποτε να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή και να λένε ψέματα. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν ασχολούμαι με αυτό, γιατί δεν με αφορά να αποδείξω αν είναι σωστό ή όχι. Και μετά από λίγο ξεχνιέται, γιατί το lifestyle, και το σπουδαιό τώρα να το ξέρετε, γιατί δεν ξέρω με τι θέλει να ασχοληθεί στη ζωή σας, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Είναι μια μπούρδα. Οπότε αυτό περνάει και φεύγει όλο. Οπότε όταν δεν ασχολούμαι εγώ, δεν ασχολείται και κανένα. Για εσάς, το να διακινηθεί μέσα στο διαδίκτυο μία ψευδή πληροφορία για σένα που δεν είσαι μια φούσκα, γιατί για τον δικό σου μικρό κόσμο στο σχολείο μπορεί να σε βλάψει πραγματικά. Δηλαδή, αν συμμαθητές σου αρχίσουν να διακινούν μία είδηση ότι εσύ έχεις κάνει αυτό για εκείνο και τα άλλα που το έχεις κάνει, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό. Εμείς έχουμε άλλους μηχανισμούς γιατί είμαστε σε μία άλλη φούσκα. Δεν είναι και τίποτα. Το να πούνε ότι εγώ παντρεύτηκα ή μπόρεσα ή πήρα κόκκινο αυτοκίνητο ή γκλέα αυτοκίνητο, δεν νοιάζει κανένα. Το να πούνε για σένα όμως ότι ο χαρακτήρας είναι αυτός, είναι πρόβλημα, είναι ουσιαστικό. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι γνωστό ότι παλαιότερα
Τα πρότυπα δημιουργόντουσαν από την τηλεόραση. Τώρα πλέον όμως, τα πρότυπα είναι οι λεγόμενοι influencers και συνήθως δημιουργούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι σχέση έχουν τα πρότυπα του παρελθόντος με αυτά του παρόντος, δηλαδή ποιες είναι οι διαφορές τους? Ναι, κοίταξε, αυτό είναι μια εξέλιξη. Δεν ξέρω να σου πω τώρα αν είναι αρνητικό ή θετικό, είναι όντως διαφορετικό, αλλά έχει να κάνει και με την εποχή και τις γενιές και τι είναι αυτό που μας αρέσει, τι ψάχνουμε. Τώρα όντως, ας πούμε, τα πρότυπα τα δικά σας, φαντάζομαι, γιατί εγώ δεν το παραδείγμα τόσο πολύ, δεν μου αρέσει δηλαδή και τόσο πολύ, είναι οι influencers που είστε εσείς. Θα βάλουμε δύο ρούχα, θα βάλουμε ένα ποντάκι, θα βάλουμε μια φωτογραφία, εντάξει, και θα κοιτάξουμε τα like. Παιδιά, τώρα, μια και το συζητάμε αυτό, το λέω για να το συνειδητοποιηθούμε όσο μπορείτε να το βάλετε στο κεφάλι σας. Μην ασχολείστε με τα like. Μην ασχολείστε με τα like. Σας το ξαναλέω, επειδή συμβαίνουν πάρα πολλά και έχω δει πάρα πολλά πράγματα στην ηλικία σας και το τι κάνετε με τα likes είναι μια μπούρδα. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει. Θα περάσει, θα φύγει, μετά από 2-3 χρόνια δεν θα ασχολείσαι καν. Δεν χρειάζεται ούτε να στεναχωριέσαι, ούτε να παθαίνεις κατάθλιψη, ούτε να βγαίνεις τόσο ωραίο για να πάρεις likes. Είναι αστείο να σκεφτεί τι κάνει, ότι απλά κυνηγάς κάποια likes. Δεν είναι τίποτα. Αυτοί που τα κάνουν λοιπόν οι influencers πληρώνουν για αυτό. Αλλά πληρώνουν για κάτι συγκεκριμένο. Θα μπορούσε να κάνεις πάρα πολλά πράγματα για να πληρωθείς. Δεν ανάγκη να πάρεις μια μπότα, ας πούμε, ψηλή για να πάει να πληρωθείς. Εγώ το θεωρώ και λίγο ντροπή, γιατί δεν είναι στο αντικείμενο της δουλειάς, ας πούμε. Αλλά, δεν κρίνω την επιλογή του καθενός. Είναι απλά μια διαφορετική εποχή. Καλημέρα, Ελικά. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σαν οργάνωση, γενικά παλεύουμε για την ασφαλιπλοήγηση, για την ιδιωτικότητα και το σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Εσύ αντιμετωπίζει φυσικά το επάγγελμά μου σαν οποιοδήποτε επάγγελμα. Όμως στον περισσότερο κόσμο αυτή η απομυθοποίηση δεν υπάρχει. Νομίζω πως είναι το κατάλληλο για να μας πείτε πώς αντιμετωπίζει την παραβίαση της ιδιωτικότητας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Παλιά ήταν μόνο έτυπος τύπος, αλλά πια ακριβώς το περίπτωμα ότι έχουμε το κινητό και είναι πάρα πολύ εύκολο να ανεβάσουμε, να διαβάσουμε. Πώς αισθάνεσαι ότι κάποιες φορές αναφέρει το όνομά σας, όχι απαραίτητα σε fake news, αλλά για πράγματα που δεν αφορούν το έργο το οποίο κάνετε κάθε μέρα. Κοίταξε, εμένα με ενοχλεί, αλλά το έχω συνηθίσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ότι μπορεί να, για τον οποιοδήποτε λόγο, κάποιος να θέλει να ασχοληθεί και με κάτι άλλο πέρα της δουλειάς, με το που πηγαίνεις, μπορεί να τρώσει και αυτά. Εγώ τα θεωρώ λίγο ανώσια, αλλά τα καταλαβαίνω. Σκέψου ότι όλο αυτό που κάνουμε τώρα και για τον λόγο που συζητάμε, όλα τα social media, αυτό για το οποίο με ρώτησες, εσείς το κάνετε υγειοθελώς. Δηλαδή, εγώ αν ακολουθήσω οποιοδήποτε από εσάς, ξέρω πού πηγαίνετε, τι πίνετε, τι τρώτε, με ποιον είσαστε, τους φίλους σας, ακόμα και το πού μένετε. Είναι εγκληματικό. Είναι τραγικό. Και αυτό λέω για μένα, που δηλαδή, είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση σου και καλά την κάνεις. Αλλά σκέψω ότι προφανώς ξέρεις πολύ λιγότερα πράγματα για μένα από ότι μάλλον εγώ για σένα, άμα σε ακολουθήσω. Οπότε, μέσα σε αυτό που πέρα από τη συμβουλή με τα likes, το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι έχετε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σας να μην δίνετε τόσο πολλές πληροφορίες. Για πάρα πολλούς λόγους και για πιο πονηρούς και για απλά κακούς. Δεν χρειάζονται τόσο πολλές πληροφορίες. Κάποτε στις παλιές εποχές, όταν ήμουν εγώ μικρός, το να δώσεις μία πληροφορία ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα δίνονται χιλιάδες. Όχι, ευχαριστώ που συμπράζω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχει τύχει να μπείτε στο διαδίκτυο για να κοιτάξετε κάποια blog και καταλήξετε να είστε πολλές ώρες σε αυτό. Μόνιμα. Μόνιμα. Είναι... ο άνθρωπος που έρχεται να μιλήσει εδώ πέρα δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν χρησιμοποιεί το ίντερνετ. Και ενώ κάθομαι και τα λέω όλα αυτά, έχω πιάσει πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου να μην μπορώ να κοιμηθώ χωρίς να ασχοληθώ με αυτό και να λέω κάτσε να δω μία είδηση και να καταλήγω μία ώρα μετά και να παίζω παιχνίδια, ας πούμε.
ή να ξυπνάω και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι αυτό πάρα πολλές φορές. Και νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είστε μόνο εσείς. Και είναι άδικο όταν εμείς μεγάλοι βάζουμε χέρι σε εσάς που το κάνετε, δεν το κάνουμε εμείς. Γιατί εσείς δεν είναι αυτός. Δηλαδή είναι ο παπάς το κινητό στο χέρι και εμείς το παιδί το κινητό στο χέρι. Σταμάτησε το κινητό, παίζει πολλές ώρες. Και κάνει τέτοια πράγματα. Και συνήθως αυτό το κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, άμα δείτε ότι όπως και να με τους ανθρώπους, μπορεί να κάνουν έτσι και να παίρνουν κάτι κράτη. Δεν είναι κάτι φοβερό. Υπάρχει εθισμό σε μεγάλο βαθμό. Αλλά αγωνίζομαι όσο μπορώ να το πετάω. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνω λίγο ότι υπερβάλλω και ότι αφήνω άλλα πράγματα έξω από το διάβασμα μου, γιατί αναγκαστικά να διαβάζω, ας πούμε, το να δω τα παιδιά μου. Το πετάω τώρα. Το πετάω με αγανάκτηση όμως. Δεν είναι εύκολο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα θέλατε να γίνετε ποτέ influencer στα social media και να κυριάσετε τον κόσμο θετικά με κάποιες δυνητικές της ιδέες. Θα το ήθελα. Θα το ήθελα μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί αυτή τη στιγμή ο influencer είναι συνώνυμο του εμπορικού. Δηλαδή, κάνεις κάτι να σε ακολουθήσουν πολλοί για να πληρώνεις για αυτό. Ωραία. Αν μπεις αυτή τη διαδικασία του για να πληρώνεσαι, αλλάζει όλο το σκεπτικό του influencer. Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα σας πω ότι είναι να πάρετε ποτάκια. Είμαι ένας άνθρωπος, έτσι είναι ο χαρακτήρας του δηλαδή, που θα προτιμούσα να συζητάμε με τις ώρες και να συζητάμε για ιδέες. Να μου πείτε εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα, να σου πω εγώ πώς βλέπω τη δική μου άποψη, πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, τέτοια πράγματα. Αυτά μου αρέσουν. Αυτά όμως, σαν influencer, δεν μπορείς να τα κάνεις στο διαδίκτυο, γιατί δεν μπορείς να πληρωθείς για αυτά. Κάτι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που κάνουν οι influencers και με αφορμή αυτό θέλω να σου πω ότι πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν ασχολείστε ειδικά με το Instagram ότι όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με το χρήμα. Επειδή το ότι ακολουθούμε τον τάδε ηθοποιό, τον τάδε τραγουδιστή, μας προτείνει αυτό και το βλέπουμε ως ωραίο, το κάνουμε εμείς, το λέμε στους φίλους μας, πίσω από όλο αυτό, γιατί αυτό πρέπει να έχει μια δεδομένη, τι είναι πίσω από όλο αυτό, είναι όλη η κίνηση του χρήματος και της διαφήμισης. Έτσι παίζει. Δεν το κάνει κανένα στην καλή την καρδιά. Δεν είπε κάποιος ότι το όνομα πώς είναι. Μάριος. Α, το σύνομο, ωραίο όνομα. Δεν είπε κάποιος να πούμε στο Μάριο ότι ωραία παπούτσια, πάντα ρε Μάριε. Δεν το κάνουν έτσι. Είναι να σου δείξω κατά παπούτσια, να μ' αγκλωπίσουν πάρα πολύ, να πάρω πολλά λεφτά για να αγοράσεις τα παπούτσια με τα κανονικά. Δηλαδή, όλοι μας νομίζουμε ότι πάμε αθώα και μπαίνουμε μέσα στο ίντερνετ και δεν καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε σχέση ιντερνετική είναι οικονομική. Και τα παιχνίδια που παίζεις, οικονομική σχέση έχουν. Αυτό. Ευχαριστώ. Ανησυχείτε αν τα παιδιά σας διαβάζουν κάτι για εσάς στα social media που δεν θέλετε να μάθουν? Ναι, την έχω αυτήν την ανησυχία. Την έχω και δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτό, είναι η αλήθεια. Αυτό μόνο το να προσέχω πάρα πολύ. Αλλά τώρα έτσι για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, θέλω να σου πω ότι τις περισσότερες φορές οι ειδήσεις που κυκλοφορούν είναι λίγο προστατευμένες όταν αφορά παιδιά, γονείς και δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να είναι εκτός ορίων. Τώρα το προσωπικό σχόλιο του καθενός στα social, αυτό δεν μπορώ να το ελέγξω, δυστυχώς. Έχω άγχος, ξέρω ότι μπορώ να διαβάσω και να στεναχωριέται αν είναι πολύ άσχημα τα σχόλια, αλλά έχω εξηγήσει στο παιδί μου, όπως το εξηγώ και σε εσάς, ότι όλο το ίντερνετ, όλα τα social, στηρίζονται στο απρόσωπο. Το ότι εγώ, επειδή εγώ γράφω να μου αποδονώσω 21, ας πούμε, και έχω την φάτσα με ενός παπιού μπροστά, μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Οπότε, σου δίνει αυτό σου δίνει δυνατότητα να γράψει και να λες ό,τι θες. Οπότε, σίγουρα μπορεί κάποιος να γράψει κακόβουλα χωρίς ουσία. Αυτό το έχω εξηγήσει στο παιδί και ελπίζω να το καταλαβαίνει.
Για εσάς, ποιος είναι ο βασικός κανόνας τον οποίο θα πρέπει να τηρούν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου? Καμάρι μου, δεν υπάρχει σωστός κανόνας. Δεν ξέρω να σου πω ότι υπάρχει μία συνταγή που αν την ακολουθήσουμε θα είμαστε ασφαλείς, γιατί θα το είχαμε κάνει ήδη. Προσπαθούμε και συζητάμε μεταξύ μας, δηλαδή πρέπει να υπάρχει πάντα μία επαφή του παιδιού με τον γονιό. Σας το λέω, στα παιδιά απευθύνομαι περισσότερο, επειδή το έχουμε περάσει όλοι αυτό το στάδιο και δεν μπορεί να μην σας αρέσει ο τρόπος των γονιών σας, το πώς σας λένε να μην ασχοληθεί με το ίδιο, δεν ξέρω τι. Αλλά προσπαθήστε να τους μιλάτε όσο μπορείτε. Είναι πάρα πολύ βασικό να μην χαθεί ποτέ η σχέση των παιδιών με τους γονείς. Όσο κακός και να είναι ο γονιός, ας πούμε, ή όσο και να μην σ' αφήνει ή να μην σου αρέσει αυτό που σου λέει, επειδή πάντα έχεις το μυαλό του να είσαι καλά, ό,τι κι αν σε συμβεί στο ίντερνετ, σε αυτόν τον κόσμο που είστε εκεί πέρα, που είναι μικρό κόσμος αυτό το πράγμα, ό,τι κι αν σας συμβεί, πρέπει πάντα να το συζητήσετε με τους γονείς σας. Είναι το μόνο που μπορεί να σας σώσει. Γιατί είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να ξέρετε τόσα πολλά περισσότερα, οπότε αν το συζητήσετε από κάτι θα σας γλιτώσουν. Αλλά συνταγή να πεις ότι θα κάνεις αυτό και την λέω, δεν είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις, να μην το χρησιμοποιείς καθόλου. Αλλά και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί το ίντερνετ είναι η εποχή μας. Και εσείς, ειδικά εσείς, όταν μεγαλώσετε, μόνο αυτό θα έχετε. Δεν έχετε κάτι άλλο. Οπότε πρέπει να εξοικειωθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ποια ηλικία πιστεύετε ότι είναι η σωστή για να εκτεθεί ένα παιδί στον χώρο του διαδικτύου? Συγγνώμη, ποια είναι? Η σωστή ηλικία για να εκτεθεί ένα παιδί στον χώρο του διαδικτύου. Νομίζω. Δεν ξέρω τώρα, να σου πω λίγο αυθαίρετα να το πω, κοιτάζοντας και εγώ από το δικό μου παιδί. Νομίζω με έλεγχο, με τους γονείς κοντά, από το παίρνω στο γυμνάσιο, επειδή υπάρχει και επαφή με το σχολείο, γιατί και το σχολείο σε πια δηλαδή αρκετά μαθήματα γίνονται μέσα από το ίντερνετ, μπαίνεις δειλά-δειλά από το δημοτικό. Οπότε γενικά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια προσοχή των γονιών εκεί, σε αυτές τις ηλικίες μέχρι να φτάσει στο γυμνάσιο, να μπορεί να υπάρχει μια επικοινωνία και ένας έλεγχος, ας πούμε. Αλλά αναγκαστικά το δημοτικό του παιδί μπαίνει το ίδιο, δεν το αποφεύγεις αυτό. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, ως ηθοποιός, πιστεύετε ότι όσο αυξανούνται τα like σας, αυξάνεται και η τιμή σας, για παράδειγμα, και εσείς το κοιτάτε αυτό? Ναι, καλή ερώτηση. Κοίτα, το κοιτάω λίγο, να μην σου λέω ψέματα. Το κοιτάω λίγο όχι για τη φήμη τόσο πολύ, αλλά για να καταλαβαίνω ότι κάτι για το κοινό του Instagram, ας πούμε, λέμε τώρα, έχει απήχηση ή όχι. Δηλαδή μπορεί κάτι να μην αρέσει, κάτι να αρέσει, να ξέρω ότι μπορώ να κάνω σχέση με τις δουλειές μου, έτσι, όχι το να πω για μπάνιο για να δείξω τα χείλα μου, δεν λέω αυτό. Αλλά αφορά μόνο το Instagram. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ πηγαίνω καλά στο Instagram, πηγαίνω καλά γενικά. Δεν μας κάνει καλύτερους ανθρώπους το να έχουμε πολλά like στο Instagram. Είναι μόνο το Instagram ή το Facebook ή οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση, γιατί έτσι έχω την περιέργεια, Μάρη. Να συνεχίσω από την ερώτηση αυτή που έκανε ο φίλος μας από το Πάνελ Νέων. Το έχουμε συζητήσει και με το Πάνελ Νέων αυτό. Σε ρώτησε αν παρακολουθούν λίγο το Instagram, τα like κτλ. Είχαμε ένα πρόσφατο περιστατικό με τον Στέφανο του Τσιπά, ο οποίος τον στενοχωρούσε και το έκανε δήλωση ότι το να μπαίνουν και να μου λένε διάφορα την ώρα που στα social media με επηρεάζει και μου δημιουργεί πρόβλημα στην προπόνησή μου. Σε αποτέλεσμα αποφάσισε να μην ξαναμπεί και να μην ξανασυνεχίσει σε αυτή τη διαδικασία. Ή όταν πέφτανε στον κόπη, ο αδερφοπούπο σταμάτησε έξω τα social media γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί όλο αυτό. Το ερώτημα σήμερα είναι, γιατί αυτό το θεωρείται πολύ για να αναδείξουν να καταλάβει και να καταλάβουν τα παιδιά ότι απερπάτησε στον νόμο θα το δει αυτό. Το ερώτημα είναι το εξή. Σε επηρεάζουν τα σχόλια, δηλαδή αν κάποιο σου πει ότι σου λέει άσχημα λόγια, σε συναφορούν, ή αν σου λένε ευχάριστα, δηλαδή ο ψυχικό κόσμο επηρεάζεται από αυτά που αναρτούν οι φίλοι ή
οποιοδήποτε, ή είναι κάτι το οποίο δεν μου πολύ ασχολείσαι και επομένως δεν μπαίνει στη διαδικασία. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Δηλαδή, όπως όλα τα σχόλια, απλά επίσης αυτό είναι ένα σημείο που σε ευχαριστώ που το ανέφερες για να το συζητήσουμε. Ότι είναι τελείως διαφορετικό όταν εσύ μου λες ένα κακό σχόλιο ή τα παιδιά μου πούνε ένα κακό σχόλιο. Επειδή είμαστε κοντά και βλέπουμε ένα τον άλλον, καταλαβαίνω με ποιο τρόπο το λες και γιατί το λες. Καταλαβαίνω δηλαδή από τα μάτια σου και τον τρόπο σου αν αυτό είναι αλήθεια, αν είναι ψέμα, αν με αγαπάς και μου το λες. Ενώ στα social, στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, βλέπεις μια φράση. Αυτή η φράση δεν ξέρεις πώς είναι. Και όντως σε στεναχωρεί. Όντως μπορεί να πάρει κατάληψη από αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που η συμπεριφορά τους αλλάζει από τα likes ή από τα σχόλια. Δεν έχω πάρει κατάληψη από αυτό, αλλά ξέρω ότι πολλοί κόσμος είναι άμεσα συνδεδεμένος με αυτό. Όπως επίσης μπορεί να μου δώσει χαρά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν θέλω να πω το εξής, ότι γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, όταν δεν είμαι πραγματικά καλά στη ζωή μου ή όταν με έχει στενοχωρήσει κάτι πολύ στη ζωή, τη ζωή, έτσι, όχι την ιδεολογική ζωή, τα πετάω όλα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά και ελπίζω να μην το συναντήσετε πολύ σύντομα στη ζωή σας. Θα καταλάβετε ότι όλο αυτό που τώρα σας φαίνεται τεράστιο και μπορεί να ζείτε γι' αυτό είναι ένα τίποτα. Αν δηλαδή έχεις μια πραγματικά μεγάλη στεναχώρια, δεν πρόκειται να κάτσεις να ανεβάσεις κάτι για να δεις τα likes. Το έχεις πετάξει το κουβά. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το πάλι μου και το μάλι για την κουβά. Πιστεύω ότι τα μηνύματα που μας έδωσε ο Μάριος Παναζή ήταν όντως πολύτιμα. Τον ευχαριστούμε άλλη μια φορά που ήρθε εδώ μαζί μας και είμαστε χαρούμενοι για μια αρχή μιας συνεργασίας για όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.